Λοιπόν, ενώ όταν χρησιμοποιώ άλλου είδους μηχανήματα, παίρνω το χρόνο για να διαβάσω πώς λειτουργούν. Αυτής εδώ πέρα της κάμερας, Λάκη! Αυτής εδώ πέρα της κάμερας, τώρα έχω αρχίσει. Τώρα είδα ότι γίνεται πάει πιο ψηλά. Yes, πάει πάρα πολύ ψηλά. Τώρα πρέπει να την ισώσουμε. Την ισώσουμε. Γιατί σήμερα, Λάκη, ξέρεις τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Σου είπα τι θα μαγειρέψουμε σήμερα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε. Σιγά σιγά βρίσκει τα λάκι μάμα. Λες σκοτεινό. Γιατί σκοτεινό? Έτσι είναι καλύτερο. Χαίρετε! Σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα φαγητό το οποίο δυστυχώς δεν είναι νηστίσιμο. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς νηστεύετε και απολογούμε που φτιάχνω ένα φαγητό που δεν είναι νηστίσιμο. Όμως, αυτό το φαγητό μπορεί να παραλλαγεί και σε νηστίσιμο φαγητό. Λάκι, μη μασάς το τρυπόδι! Λοιπόν, θα φτιάξω φρέσκα μπιζέλια με αγκινάρες κατεψυγμένες και θα εξηγήσω γιατί. Και κατσίκι στο φούρνο. Το ίδιο φαγητό μπορείτε να φτιάξετε με μπιζέλια, αγκινάρες, ντομάτα στο φούρνο. Λοιπόν, έχω ένα καταπληκτικό ταψί, το οποίο το έχω αγοράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όσοι είστε στην Κύπρο, το έχω αγοράσει από το Super Home Center. Είναι η εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα ταψιά, είναι, αμερικάνικη. Πώς τα λένε ρε αυτά τα ταψιά? Είναι ελαφρύ, πρέπει να είναι αλουμίνιο που να έχει επίστρωση με πέτρα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά αυτό το ταψί είναι καταπληκτικό για να φτιάχνεις οτιδήποτε στο φούρνο. Και επίσης μέσα σε αυτό το ταψί φτιάχνω μαγειρευτά φαγητά που γίνονται πολύ πιο εύκολα στο φούρνο παρά στην κατσαρόλα. Αυτό το ταψί το έχω σε αυτό το μέγεθος. Χθες είχα πάει για ψώνιο στο Super Home Center και είδα ότι αυτό το μέγεθος είναι 35 ευρώ και το πιο μεγάλο μέγεθος 50. Και έχω ένα παρόμοιο ταψί σε πολύ πιο μεγάλο μέγεθος. Αυτό μου το έκανε δώρο η Αριστονίκη. Είναι παρόμοιας τεχνολογίας. Αυτό όμως είναι πιο βαρύ. Είναι πιο καλό αυτό που μου έκανε δώρο η κουμπάρα. Για να δούμε ποιο από τα δύο ταψιά θα χρησιμοποιήσω. Θα φάμε εγώ και η Κυριακή. Το κρέας, που είναι το κατσίκι που θα χρησιμοποιήσω, το έχω μαρινάρει με ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ρίγανη. Όταν είχαμε κάνει ένα τραπέζι πριν κάμποσες μέρες και είχα φτιάξει ψητό, αλλά επειδή είμαι large, είπαμε, πήρα πολύ μεγάλες ποσότητες, πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες, πήρα 4 κιλά, οπότε δεν χωρούσε όλο να πιωθεί και έτσι το έβαλα μέσα σε αυτές τις σακούλες που είναι για κατάψυξη. Αυτές τις παίρνω από τα Φθαμέγα, είναι του Τσέσκου. Το έβαλα σε αυτές τις σακούλες όπως ήταν έτοιμο, μαριναρισμένο για ψήσιμο και το έβαλα στην κατάψυξη. Τώρα το έχω βγάλει από την κατάψυξη. Δεν έχει πολλή ώρα που το έβαλα από την κατάψυξη γιατί ξέχασα ότι είχα αρνή στην κατάψυξη και είπα στην Κυριακή να πάρω αγοράσει αρνή. Και μου τηλεφωνάει η Κυριακή από το σούπερ μάρκετ και μου λέει τι αρνή θες μαμά και της λέω ούψ, έχουμε αρνή. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα το βάλω στη μεγάλη. Στο μεγάλο το ταψί, για να έχουμε χώρο και να ψηθεί χωρίς έγνοια. Γιατί επειδή πολλές φορές βαριφορτώνω τα πράγματα, μου έχει τύχει να μαγειρεύω σε αυτό το μικρότερο ταψί για να ξεχυλήσει, να ξεχυλήσουν τα υλικά προς τα έξω. Λοιπόν, έχω βάλει το κρέας το οποίο είναι σχεδόν παγωμένο, ακόμη δεν έχει ξεπαγώσει. Πριν 20 λεπτά το έβγαλα. Το καλό με αυτά τα ταψιά είναι ότι κλείνουν και γίνονται σαν τη γάστρα. Και αυτό θα το βάλουμε
Το κρέας πάντα ψήνεται σε ψηλή θερμοκρασία, το κρέας των οβού, ούτως ώστε να... Έτσι λένε οι μάγειρες, εγώ δεν ξέρω. Το κρέας λέει το ψήνουμε σε ψηλή θερμοκρασία, είτε στη σχάρα, είτε στο φούρνο, είτε στο τηγάνι, για να μην βγουν τα ζουμιά του κρέατος και να παραμείνει μαλακό. Τώρα όμως εγώ, επειδή το έχω βγάλει από την κατάψυξη, θα το βάλω αρχικά στους 200 βαθμούς, δεν θα το βάλω στους 250. Και όταν ξεπαγώσει, μετά το βάζω στους 250 βαθμούς. Λοιπόν, πώς αποφάσισα να κάνω φαγητό με μπιζέλια και αγκινάδες. Αν έχετε δει το βίντεο που μιλάω στην Κυπριακή διάλεκτο και αν έχετε καταλάβει κάποια από αυτά που έχω πει, την Κυριακή που μας πέρασε, λάκι μου, δεν δαγκώνουμε τη μαγείρισα. Όταν δαγκώνουμε τη μαγείρισα, η μαγείρισα δεν μπορεί να μαγειρέψει. Λάκι, έλα ένα λεπτό. Δεν δαγκώνεις τη μαγείρισα. Τη μαγείρισα την παρακολουθείς, έχεις το δικό σου φαγητό εκεί να φας. Είχα πάει στη Λαϊκή. Δεν ήταν Λαϊκή. Λάκι! Ήταν μια τέντα που πουλάει μια κυρία. Συγγνώμη Λάκι, τι είναι αυτό? Καυγίζεις? Πέρασε. Γιατί καυγίζεις? Πρώτη φορά σε ακούω να καυγίζεις. Γιατί καυγίζει? Μεμε. Απολολάθηκε το σκυλί. Μεμε ορμήξε. Είπατες, τι είδες? Καυγίζει. Πώς? Πώς ενώ φούρνος τον ενόχλησε. Γιατί μωρό μου, τι μας λέει, τι θέλεις μωρό? Θέλει προσοχή. Τι θέλεις? Πήγα στην τέντα λοιπόν που έχει τα φρέσκα λαχανικά η κυρία Μαρία. Μαρία νομίζω το λέει. Και είχε φρέσκο μπιζέλι και της λέω σε παρακαλώ, θα ήθελα πάρα πολύ να το πάρω, αλλά δεν έχω ώρα να το καθαρίσω και μου το καθάρισε. Αυτό ήταν 1,5 κιλό περίπου, ή 1 κιλό. Τώρα να δούμε πόσο ζυγίζει τώρα, γιατί άμα το καθαρίσεις, ζυγίζει λιγότερο. Έχουμε εδώ αυτό το παλιό θερμομίξ, το οποίο λειτουργεί με κόλπα. Το κουμπί της ζυγαριάς έχει δει και το βάζω. Του βάζω ένα τέτοιο για να λειτουργήσει, ας το ζυγίσουμε. Α, 510 γραμμάρια καθαρισμένο μπιζέλι φρέσκο. Για να γίνει αυτό το φαγητό, τώρα βάζω το κρέας στο φούρνο, σε ψηλή θερμοκρασία. Τι είναι αυτό μου κρατάς, είναι πολλά ωραίο. Μια καφετέρια να λάβω κοντά. Πολλά, ωραία, ωραία, ζεστό. Ναι. Για παγωμένο, ναι. Και για ζεστό κάνει. Εγώ τα βάλα το καλάμι, γιατί πάνω. Πού το βρίσκεις τώρα? Στα είχα. Είδες το μπιζέλι, θα φας φρέσκο μπιζέλι. Το οποίο δεν το καθάρισε η μάνα σου, μαγείρεψε η μάνα σου. Θα μου πεις μετά αν έχει διαφορά μου το κατεψυγμένο μπιζέλι που αγοράζεις και μαγειρεύεις συνήθως. Το βάζω εδώ σε έναν τερπίτο για να το ξεπλύνω. Η κυρία Μαρία ήταν εξαιρετική και μας έχει κάνει τη χάρη να μας καθαρίσει τον μπιζέλι. Αλλά όταν της λέω, θα μου κάνεις τη χάρη να μου καθαρίσει και τις αγκινάδες, μου λέει όχι παιδιά μου, θα μου βρίσκουν τα χέρια μου και δεν έχω εδώ πρόχειρα λεμόνι. Κόρη, έφερες λεμόνια! Και δεν έχω εδώ πρόχειρα λεμόνια και της είπα, έχεις δίκιο. Ήταν υπερβολή να σου ζητήσω να μου καθαρίσεις και τις αγκινάδες. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω να καθαρίζω αγκινάρες, γιατί καθαρίζαμε όταν ήμασταν μικροί αγκινάρες. Άρχισαν πολύ στη μάνα με αγκινάρες και σε κάποια φάση είχε φυτέψει σε ένα σημείο στην αυλή μας που είχε χώρο αγκινάρες. Το έβαλα εδώ σε αυτό το τρύπητο και θα το ξεπλύνω. Έτσι λοιπόν, εφόσον η κυρία Μαρία δεν μπορούσε να μου καθαρίσει τις αγκινάρες με το δίκιο της η γυναίκα, αγόρασα κατεψυγμένες, καθαρισμένες αγκινάρες. Α, και έχει πάνω προτινόμενη συνταγή, λέει, εγκινάρες με αυγολέμονο. Αχα. Τι είναι αυτά? Α, είναι από την Αριδαία. Εκλεκτή σοδιά, λέει, τα βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ. Μου άρεσε πάρα πολύ σε συσκευασία. Έχει εδώ συνταγή εγκινάρες με αυγολέμονο.
Επειδή έχουμε άλλο ένα κουτί με αγκινάρες στο την κατάψυξη. Α, και είναι και μικρούλες. Λάκι είναι μικρούλες αγκινάρες. Μια χαρά. Μια χαρά. Και μυρίζω φρεσκάδα. Τις βάλω και αυτές εδώ. Άρα θα πάμε μπιζέλια με αγκινάρες. Αλλά δεν θα βάλουμε πατάτες και άλλους υδατάνθρακες μέσα, γιατί τα μπιζέλια έχουν αρκετό υδατάνθρακα. Παρόλο που είναι όσπριο, έχει αρκετούς υδατάνθρακες μέσα, γι' αυτό γλυκίζει και η γεύση τους. Λοιπόν, έχω βάλει στο φούρνο το άρνι. Κάποιος άλλος μπορεί να βάλει κοτόπουλο, κάποιος άλλος μπορεί να μην βάλει και τίποτα, λόγω του ότι νηστεύει. Εμείς οι αμαρτωλοί δεν νηστεύουμε. Σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Στην άλλη φάση τους νηστεύσουμε. Εγώ νήστευα πάρα πολύ. Νήστευα από τα 10 μου έτη μέχρι τα 21 όλες τις νηστείες, Λάκη. Φτιάχνουμε ένα καφέ, Λάκη, τι λες. Κάνουμε ένα καφέ. Κάνουμε ένα καφέ να πιούμε. Τώρα εγώ απορώ γιατί τσίριζες πριν, γιατί γάβγιζες πριν. Πραγματικά, δεν ξέρω γιατί γάβγιζες το παιδί. Δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι άρχισε να γαυγίζει λίγη ώρα. Κάμισε εσπρέσο. Να δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε. Αλλά εγώ δεν πίνω εσπρέσο. Είπα να το δοκιμάσει. Okay. Πού θα βάλει τη μηχανή? Πού έχουμε τόπο. Με πάρει μια μηχανή εσπρέσο. Θα σου πω δάμε δίπλα από το microwave. Εντάξει, δεν παίρνουμε καμία προμήθεια, καμία χορηγία από καμία εταιρεία. Απλώς δείχνουμε τα πράγματα που μας αρέσουν. Είναι hauling αυτό. Δεν είναι sponsored video, είναι hauling. Μέχρι να φέρει η Κυριακή τη μηχανή, εγώ θα καθαρίσω σκόρδα και κρεμμύδια. Γιατί εννοείται πως σε όλα τα φαγητά εννοείται ότι θα βάλω και σκόρδια και σκόρδα και κρεμμύδια, αλλά δεν θα τα τηγανίσω, δεν θα κάνω τηγάνιση όπως είχα κάνει την άλλη φορά. Θα τα βάλω μαζί με το κρέας τώρα, πρωτού μπουν τα λαχανικά και θα τσιγαριστώ φυσικό το τρόπο. Θέλει κλίμα η μηχανή σου? Όχι. Το μεσαίο. Να βάλουμε με τον τζακί. Το μεσαίο. Να κάνεις ένα δοκιμαστικό μετά, ναι. Ένα νερό. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, ανοίγεις εδώ, βάλεις την καψούλα, το κλείνεις και πατάς ξύνο που θέλει. Ένα ανοιχτό τώρα. Ναι, μάνα, ένα ανοιχτό. Τώρα βάλεις νερό εδώ. Βάλε νερό μου την βρίσκει στη άλλη μου δώσεις. Θυμίζεις το με νερό. Ναι, μα έτσι το έναν είναι να... Ο κόσμος βλέπει την πλάτη σου. Και ο Λάκη δαγκώνει την παντόφλα μου. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Όχι την Κυριακή, είναι εμένα να δαγκώνεις, όχι την Κυριακή. Βλέπεις. Να βάλω κανονικό νερό, γιατί να μην είναι πολύ. Τι εννοείς να μην είναι πολύ? Και να το τρέξει σούλο. Γιατί δεν το σαπουνίζεις? Βάζεις τα σκόρδα, δάμε. Φύγετε. Παίζει και ο Λάκη με ένα κόκκαλο, το οποίο είναι squeaky toy. Αν πάτε είναι μέσα από αυτή. Ναι, Λάκη δεν πρέπει εσύ, εσύ είπε μη χάσει από το πλάνο. Έλα να δει ο κόσμος το κόκκαλο σου. Έλα. Να, έχει το κόκκαλο το μωρό. Να, αυτό το κόκκαλο ακούγεται τόση ώρα. Θυμώνει στο Λάκη. Λάκη μου, σε παρακαλώ, πήγαινε στο διπλανό δωμάτιο. Είναι ακριβώς όπως είναι σε μικρή, μέσα στα πόδια μας συνέχεια. Όπου πήγαινε η Κυριακή ξοπίσω μου, ήταν η ουρά μου. Η Κυριακή πανταζή ήταν η ουρά μου. Ξέρεις ότι σήμερα ανακάλυψα νέες λειτουργίες που έχει αυτή η κάμερα. Γιατί με τόσο θεά, πρέπει να τη χρησιμοποιήσω όσες φορές σου, δεν καταλάβω τι λειτουργίες. Τώρα το έχω βάλει σε ένα mode να μας δείχνει αδύνατες. Θέλεις
Ας είναι, έρχεται μέσα στα πόθια μου για να τρώει λίγο από κόκκαλο, λίγο από η φόρμα μου. Ε, ναι. Θέλει λίγο απ' όλα. Λάκη! Εμένα μου έσκησε την κάλτσα μου προηγούμενος. Έτασαμε! Άτε! Άτε! Γιατί να αγοράσεις και φλιντζανάκια για εσπρέσο? Γιατί δεν βρήκα αυτό που ήθελα. Να βάλουμε το φλιντζανάκι για τον καφέ. Ναι. Θέλεις λούγκο ή εσπρέσο? Τι διαφορά έχει το λούγκο από το εσπρέσο? Εξήγησα σου πριν 15 φορές. Ξαναπέζω. Λούγκο στα ιταλικά σημαίνει μακρύ, άρα είναι πιο πολύ ποσότητα. Εσπρέσο, λούγκο. Εσπρέσο, λούγκο με την ίδια ποσότητα καφείνης με το εσπρέσο το κανονικό. Ναι. Θέλω λούγκο. Ναι, άρα δεν είναι κανονικό. Φιουτσάνο και σαν κανονικό. Ναι. Θέλω λούγκο. Ναι. Regular mama με κούρμα. Θέλεις το φλιντζάνι στο κανονικό, θα έτσι λίγο. Θα το να πιέσω λίγο γιατί το φλιντζάνι που σου αγόρασα χθες. Κοίτα. Φέρε και στο λάκι παιχνιδάκι, αλλά φέρε και στην Κυριακή και λέει You are my sunshine. Sunshine. Ε, σε πρίχτησα, μα το Θεό. Σε παρακαλώ πολύ, μη θυμώνεις του μωρού. Λάκι μου, έλα αγάπη μου, πάμε από εκεί. Πάμε από εκεί. Έλα μωρό μου. Πάμε. Να βρούμε το κόκκαλο σου. Το κόκκαλο του. Δεν είναι παιχνίδι, είναι τους εσύ που τούτες. Έλα το με. Λάι! Βρες το κόκκαλο. Έχω βρει έναν πολύ ωραίο κόκκαλο. Ποιος ενδιαφέρεται να πάει κόκκαλο? Ποιος ενδιαφέρεται για κόκκαλο? Καλή να κόλαψε, καλή να κόλαψε. Να κόλαψε. Η μηχανή που κάνει έτσι. Ναι. Και μπορώ να βάλω και γάλα μετά μέσα. Ναι. Αν είναι θυστό. Λες. Εσύ θέλεις το λουτό? Όχι, έτσι θα κάνω εγώ τώρα. Εντάξει, μην κάνεις εσύ τώρα. Εδώ πόσο είναι το λούγκο. Μετά μπορείς να προσθέσεις εσύ νερό. Γάλα. Γάλα. Άρα θέλω λούγκο. Τι θέλεις, έχουμε εδώ αυτός που είναι δυνατός, Stockholm Fortissimo Lungo. Με intensity 8 είναι δυνατός. Το Vienna Linizio Lungo που είναι έτσι πιο γλυκά το σκέλο. Το στούτος είναι πιο γλυκός που έχεις. Όχι, θέλω Vienna. Και τι άλλο έχεις? Έχουμε και αυτά που είναι... Δείξε τα στη κάμερα, κόρη. Vienna τους κάνουμε διαφήμιση, μούχτη. Α. Ναι. Που έχουν από όλα, τέλος πάντων, μπορείς να δεις. Καπρίτσιο, βολούτο, κόσι, βολούτο, δεκαφινάτο. Εν το intensity, Gino. Barista Creations, Charto, Vanilla Eclair, Caramel, Creme Brulee, δεν μπορέσες. Ναι. Όχι, νομίζω να μου κάνεις το δικά μας, το Βενέτσια. Ναι, το Βενέτσια. Έχω περάσει ωραία στην Βενετία το 2008. Πάρα πολύ ωραία! Είχα πάει ταξίδι μόνη μου, εσύ πήγες ποτέ μόνη σου? Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα ταξίδι μόνη σου? Δεν είμαι 80 χρόνια. Και αν μπορούσα να σας δείξω πιο χαμηλά, θα δείξω το παιδί που τρώει το κόκκαλο στα πόδια της. Μία κάψουλα. Καφέ από την κονσέρβα θα μου πούνε. Τούτα έχω ειδική τσάντα για ανακύκλωση, τα οποία τα στέλνεις πίσω και κάνουν ποδήλατα. Ποδήλατα. Θα λοιπόν δεύω σε βάλεις έτσι. Ναι. Κάτα στο λούμι. Α, έχει δύο κουμπιά, έχει ένα εσπρέσο και ένα λούμι. Έχει ένα, φαίνεται μηχανικό. Γιατί? Ποιο καφέ λούγκο? Αν έχεις τόσες αυτές. Ναι, μωρέ γκρέμα. Αχ, μυρίζει ωραία. Και τώρα φέρω το γάλα μου, τον τελάκτ. Θέλεις να το βράσεις, να μην παγώσει ούλος ο καφές? Βέβαια θα το βράσουμε. Ναι, βράσ' το πριν να το βάλεις μες στο... Όχι. Όχι, είναι να χαλάσει.
να κάψεις τον καφέ, βράσ' το μόνο του. Να κάψεις τον καφέ. Μα πόσα φλιντζάνια να αλλάζω εγώ. Δεν πειράζει. Έχω το τούτο, καμινή. Αυτό. Ναι, άμπρα, βάζω το λίγο το γάλα σου. Άντε, μωρό, βάζω το γάλα σου. Άντε! Έχει και άλλο πράγμα που μπορεί... Αλλά βράζεις το γάλα, ναι, ξέρω. Συνέβρα. Είχε πιο φτηνό μου το βάζεις στο μέλλον. Σταμάτα πρίκτη άνθρωπε, σταμάτα! Λάκι μου, μην την ενοχλείς. Πώς είναι ο Θεός. Μια ώρα και 20 λεπτά. Έλεψε 20 λεπτά. Εδώ δαμε, εδώ δαμε, εδώ δαμε. Κοιτάζετε, εγώ με τον Λίγια Λάκη είμαι ηρεμή. Κυριακή, όχι. Σκοφαντίες. Έκανα βίντεο για τις συγκοφανίες. Εσύ βουρά το πόδια σου από πίσω. Δεν έχω τόσο ωραία πόδια εγώ όπως την Κυριακή. Κάτι η κορδόνια των παπουτσιών σου. Ναι, κατέστρεψε μου ένα παπουτσιό. Τα βρήκα στο σαλόνι. Α, ξανά πιάσε τα δηλαδή. Ένα κορδόνι μου εμένα. Αλλάξεις κορδόνια. Ωραία, αλλάξω παπουτσιά σου σέντα. Εσύ τον έφερες. Και. Εγώ στην αρχή έλεγα όχι. Τι είσαι? Φυλάκια από το σκύλο, τι είναι? Είσαι κατακοκκίνη. Ναι. Ναι. Εφύλαμε πριν. Κάνουμε αλλεργία. Ρε Λάκη! Κατάλαβε το κάνω στην Ελλάδα. Πάω το γίνω. Του τι να φτιάξει. Μπορεί να από το πρόσωπο. Τι σου είπα. Γιατί έτσι. Καλά, είναι δυνατόν να μου το like κάθε μέρα φυλάσαι. Θα στείλω το Θεοδόση. Συστήκα πάνω μου. Θέλεις να είμαι στο γιατρό. Κλείσε την κάμερα. Πες μου, θέλεις να σε πάρω στο νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο να με πάρεις? Μόνο το πρόσωπο, καλέ. Εσύ σώζεις να με... Καλά, στείλω του αλλεργιολόγου. Στείλε μου. Σοβαρό. Όχι, η πιστή μου μπορεί σε τρώει. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Δεν θέλετε να είσαι εύκολο. Θα στείλω σου. Κοίτα στον ήλιο, μπρε. Τον παραμπονίγιο. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι που το λάκι, γιατί... Γιατρέ μου, γεια σου, τι κάνεις? Μια χαρά, δεν είσαι καλά. Έλα να σου πω, στείλα σου κάτι φωτογραφίες τώρα στο iMessage και έτσι ξαφνικά έφκαλε το πρόσωπο μου ένα ερήθημα. Κοινό που είχαμε ήταν ότι είχα τσαλίω στον ήλιο να πιω κάθε το πρωί και δεν με ο ήλιο.
Μετά από ένα μικρό πανικό, έχουμε επιστρέψει πίσω στο χώρο των εργασιών μας. Τηλεφωνήσαμε στον αλλεργιολόγο, του δείξαμε τις φωτογραφίες και ο αλλεργιολόγος μου είπε, βγήκε στον ήλιο. Ναι, το πρωί βγήκα στον ήλιο, κάθισα στη βεράντα για να πιω καφέ και επειδή έχει ξεράνει το passion fruit μας, δεν με προστάτευε από τον ήλιο και το πρόσωπο μου, δεν είναι ο ήλιος, έχει κοκκινήσει. Είπε να μην ανησυχώ, δεν είναι τίποτα σοβαρό, σε 2-3 μέρες θα φύγουν τα στίγματα. Τι ωραίος καφές είναι αυτός. Κορή μου, πολύ ωραίος. Ναι. Αν και είναι καφές από κονσέρβα, αν εγώ δεν το ξέρω. Πολλά πιο καλό στο στιγμιαίο. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Θέλω να σου δείξω, θα μαγειρεύεις το φαγητό. Ξέρω να το μαγειρεύω. 3 χρόνια στην Αγγλία, δεν το μαγειρεύει. Τι φαγητό να μαγειρεύεις? Βάζεις τσικρές μέσα? Ναι. Βάζεις το στο φούρνο όπως το βάζω εγώ? Όχι, κατσαρόλα πιο γλυκύ. Να δοκιμάσεις το δικό μου στο φούρνο να δεις πόσο γλυκύ είναι. Έτσι ξανά θα τόσα χρόνια. Ναι. Κόρη, περιπέζεις με. Σκέψου, είμαι με αλλεργία μπροσόπου στον ήλιο και μαγειρεύω. Που δεν κατάλαβες καν. Αν δεν σου το λάλλον εγώ, θα το καταλάβαινες. Είναι πολύ χάλια. Όχι, καλά. Θα ζήσω. Έλεος, μάμα. Έχει κάμερα, δε. Αν δω ότι η κάμερα σε καθυστερεί να μαγειρεύεις φαγητό της κόρης σου, θα σου την πάρω. Ξέρεις τι ερωτήματα έχω δέχομαι. Τι? Γιατί μαγειρεύεις μόνο εσύ? Γιατί δεν με αφήνει να μαγειρεύω. Εσύ σε αφήνω να μαγειρεύεις? Ναι. Πότε ζήτησες να μαγειρέψεις, σου είπα όχι, δεν δέχομαι. Εδώ πες, το κάνω εγώ. Πες αλόνα κυριακή πανταζία, όχι εγώ κάνω το βίντεο, αλλά... Αλλά... Αλλά η ηλικία σου είναι για να παίζεις, να διαβάζεις... Μόνη σου. Να διαβάζεις, να παίζεις... Θέλω να διαβάσω. Εντάξει, να φέρω το μωρό μέσα. Φέρ. Τελικά έχω βρει σκόρδα μεγάλα κυριακά. Και μια φίλη στο κανάλι μου είπε μια πολύ καλή συμβουλή, την οποία θα την υιοθετήσω. Μου λέει, για να μην τρως ώρα να καθαρίζεις τα σκόρδα, μπορείς να καθαρίσεις τις κελίδες μια φορά όλες μαζί και να τις βάλεις σε ένα μπουκαλάκι με ελαιόλαδο και θα διατηρούνται. Πάρα πολύ καλή ιδέα και θα την κάνω. Τώρα πάω να ανοίξω στο μικρό αγόρι, το οποίο είναι κλειδωμένο να παίξω, να μπει γιατί χτυπιέται. Έλα αγάπη μου! Έλα μωρό μου! Έλα μέσα! Τώρα πήγαινε εκεί, πήγε στο δωμάτιο, είμαστε μόνοι μας. Ήρεμα και ωραία. Έλα, γεια μου. Μαγειρεύουμε. Έλα, φέρουμε το κόκκαλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκαλο αυτό. Που είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για σκυλάκια. Περίμενε, ρε. Ερώτησα τον γιατρό αν είναι από τα γλυψίματα που μου κάνει στο πρόσωπο τα σπηριά και μου είπε όχι, είναι από τον ήλιο. Γιατί ο Δόκτωρ Ανδρέας Λιβέρης, ο αλλεργιολόγος μου, με ξέρει πάνω από 10 χρόνια. Έχει 11 χρόνια που με γιατροπορεύει. Λάκη, ξέρει την περίπτωσάρα μου. Γι' αυτόν τον λόγο στη θάλασσα ποτέ δεν πάω κατά τη διάρκεια της μέρας και πω μετά που δει ο ήλιος. Γιατί μόλις πάει στο δέρμα μου ο ήλιος, δημιουργείται αυτή η εξεπαθής δερματίτιδα από τον ήλιο. Όλα τα χάμε, το έχουμε και αυτό, γιατί όχι. Πού είσαι ένα, πού είσαι ένα... Τι είναι γεια μου. Τώρα θα βρούμε έναν πολλάκι να δείξουμε πώς θα κάνουμε τα σκόρδα. Υποθέτω δηλαδή πως είναι έτσι, γιατί μου το έγραψε μια κυρία στα σχόλια. Να έχουμε ένα άλλο πολλάκι καθαρό. Ουψ. Μου το έχει γράψει μια κυρία στα σχόλια. Και υποθέτω ότι τα καθαρίζεις τα σκούρτα, τα βάζεις σε ένα μπουλάκι γυάλινο, βάζεις ελαιόλαδο από πάνω, το σφραγίζεις και μετά τα έχεις έτοιμο για την επόμενη φορά που θα μαγειρέψεις και μπορεί να βαριέσαι να καθαρίσεις τα σκόρδα ή όπως στην περίπτωση είναι αυτή που πήρα φρέσκες κεφαλές σκόρδων, επίσης είναι εύκολο να χαλάσουν εφόσον δεν αποξηραίνονται σε περιβάλλον κατάλληλο μέσα στο σπίτι. Και θα το έχουμε εδώ, όπως έχουμε τις λιαστές τις ντομάτες σε ελαιόλαδο. Θα έχουμε και το σκόρδο σε ελαιόλαδο, μόνο που δεν θα είναι λιαστό. Θα είναι
απλώς καθαρισμένο και θα συντηρείται μέσα στο λάδι. Μαγικό το ελαιόλαδο, να. Είναι μαγικό το ελαιόλαδο. Λοιπόν, αυτά είναι τα σκόρτα. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε για το λάδι. Αμέ. Θα ψιλοκόψω τα σκόρτα. Είδατε ότι όταν πάει το ένα παιδί στο δωμάτιο του, το άλλο το παιδί είναι φρόνιμο. Ήταν να μην πω πως είσαι φρόνιμος. Ήταν να μην πω πως είσαι φρόνιμος. Έλα. Έλα, πάρε αυτό να δαγκώνεις. Ποιος θα το πάρει αυτό να δαγκώσει. Ποιος το παίρνει αυτό. Πήγαινε να ασχολήσου. Πήγαινε να ασχολήσου. Και εμείς εδώ κάνουμε ένα μαγείρεμα επεισοδιακό. Ως τι αλλεργία δεν πάθαμε στη μέση του μαγείρεματος. Τώρα που πήγαινε η κυρία και στο δωμάτιο της, θα ζεστάνω τον καφέ στο φούρνο μικροκυμάτων. Φεύγει η αλλεργία μου, δεν φεύγει. Στην αλέη ότι της κάψαμε τον καφέ της. Και εγώ θα τον πιω. Εγώ θα τον πιω τον καφέ λακούλι. Είναι στην Κυριακή, έχει και μηχανή με σπρέσο τώρα. Είδες. Σου τα σκόρδα κομματάκια. Επίσης κάτι άλλο λάκι που πιάσαμε, δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Πιάσα ένα μαγνήτη για μαχαίρια και το έβαλα ψηλά στο κήπο, μην φτάνουν τα μικρά τα παιδιά. Είναι της λάβα αυτός ο μαγνήτης. Είναι γενικής κατασκευής πάλι. Γεια μου, μαγειρεύω, δεν μπορώ να σε πάρω αγκαλιά. Δεν μπορώ να τον πάρω αγκαλιά. Δεν μπορώ. Να το ο μαγνήτης μας εκεί πάνω. Πού φαίνεται ο μαγνήτης. Καλά, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Να δούμε αν θα φανεί ο μαγνήτης. Να τον εκεί πάνω τον μαγνήτη. Με τα μαχαίρια, ο μαχαιρομαγνήτης. Καλά, μιλούμε έτσι βίντεο. Έτσι βίντεο. Θα γελάει ο κόσμος όλος. Τώρα να δούμε τι γίνεται με το αρνί μας που το έχουμε βάλει στο φούρνο στους 20 βαθμούς και το έχουμε βάλει κατεψυγμένο γιατί το βγάλαμε από την κατάψυξη. Ξαναλέπαμε ότι εσείς τον κοιμάνε πάνε στο ψυγείο, κορί. Όχι. Πρώτη δουλειά, μόλις έρθαν του σούπερ μάρκετ τα παγωμένα στο ψυγείο. Α, έχει αρχίσει και μισοψήνεται το αρνί. Έλα να δούμε. Πάμε ότι είναι ήδη μαριναρισμένο. Αλάτι δεν βάζω ποτέ στο κρέας πρώτου τελειώσει το φαγητό. Γιατί άμα βάλεις αλάτι στο κρέας πρωτού αυτοψηθεί, τότε επίσης στεγνώνει. Το αλάτι το βάζουμε στο τέλος. Και στη σούβλα, όταν ψήνουν κρέας τα κάρβουνα εδώ στην Κύπρο, είναι το ίδιο κάτω. Λοιπόν. Άρα τώρα θα βάλω και τα σκούρτα μέσα. Και θα κόψω και τα κρεμμύδια, να βάλω και τα κρεμμύδια. Ναι, θα κόψω και τα κρεμμύδια. Ναι. Ας γυρίσουμε την κάμερα να μας δείχνει εμάς, πως είναι άλλο δείχνει την... Α, την κατσαρόλα είναι εκεί. Τώρα θα κόψουμε τα κρεμμύδια. Έχουμε εδώ ένα σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. We have a dog in distress. Distress σημαίνει αναστάτωση. We have a dog in distress, σημαίνει έχουμε ένα σκύλο αναστατωμένο.
έχω ψήλο τσάτρα πάτρα κόψει τα κρωμίδια. Θα τα βάλω και αυτά στο ψι. Ξαναβάλω τα ψήντωρα στους 250 βαθμούς λάκι και θα βάλω και ελαιόλαδο μέσα και άλλον ήδη είχε ελαιόλαδο μέσα για να γίνει ένα τσιγάρισμα τρόπον δεινά στο φούρνο. Ναι. Ναι, βάζουμε τα γάντια. Λοιπόν, παίρνουμε το ελαιόλαδο. Το περιχύνουμε με ελαιόλαδο γιατί τώρα θέλουμε να ψηθούν τα κρεμμύρια και τα σκόρδα. Σκυλάκι, μη δαγκώνεις τη μαμά σου. Μη δαγκώνεις τη μαμά σου. Τώρα που το βλέπω θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και το μικρότερο σκεύος. Το μάτι μου είναι πεινασμένο από ό,τι φαίνεται. Πολάκι δοκιμάζει το πόδι μου, τη μαντόφλα μου, την υπομονή μου. Λαγκουλίνη μου, σε παρακαλώ, θα το βάλω στο φούρνο και θα παίξουμε. Ας βάλουμε ακόμη λίγο ελαιόλαδο και τώρα το βάλουμε στους 250 βαθμούς. Ρε, μου έχει σκίσει και τις δύο κάλτσες σήμερα. Τι φταίς εσύ, είμαι εγώ που φταίω. Ο κόσμος λέει να σε περιορίζω σε ένα κρέιτ, να σε βάζω σε κλουβί. Σε αφήνω ελεύθερο και εσύ το εκμεταλλεύεσαι. Το εκμεταλλεύεσαι αυτό το πράγμα. Θέλεις σημασία. Θέλει σημασία. Πρόσεχε, ανοίγει ο φούρνος. Πρόσεξε, ανοίγει ο φούρνος. Θα το αφήσω για κανένα 20 λεπτό να τσιγαριστεί το κρεμμύδι. Έλα, σε πιάσω αγκαλιά. Έλα, έχει εδώ ένα ωραίο κόκκαλο. Τι ωραίο κόκκαλο. Μιαμ, τι ωραίο κόκκαλο είναι αυτό. Ωραίο κόκκαλο. Έλα, κόκκαλο. Κόκκαλο! Ναι, ωραίο κόκκαλο. Σου κρατώ το κόκκαλο να δαγκώνεις. Τι ωραία. Τι ωραία. Τι καλά. Τι ωραία, τι καλά το αγόρι. Το σκυλί και το κόκκαλο. Επιστρέφουμε σε 20 λεπτά. Πώς το κλείνεις. Καλά πάει η αλλεργία μου, ε. Ρε, πώς το κλείνεις, ρε λάκι, ρε. Το κλείσα. Και επιστρέψαμε στην κουζίνα μας. Να το λάκι να το ισώσουμε, γιατί είναι πολλά ισώ. Ναι. Επιστρέψαμε στην κουζίνα μας, επειδή εμύρισε το κρέας. Πρέπει να ψήθηκε. Θυμάστε ότι μετά στο ταψί είχαμε το κρέας. Τι απλώς εξήθηκε, αλλά στο τσακ και παρατσακ το προλάβαμε. Έχουμε το κρέας, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Και έχουν τσιγαριστεί με φυσικό τρόπο. Βλέπετε. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα πλυμμένα λαχανικά. Όπως σας έδειξα και πριν, ήταν καθαρισμένο το μπιζέλι. Το έβαλαμε να πληθεί. Ναι, Λάκη, σε κοιτάζω που με κοιτάζεις. Και επίσης έβγαλα και τις αγκινάρες από την κατάψυξη. Γιατί θέλω να τις κόψω κομματάκια. Σε αυτό το τρυπητό έχω το λουβίν, το φρέσκο λάκι και τις αγκινάρες. Σου πεις αγκινάρες, θέλω να τις κόψω σε πιο μικρά κομμάτια. Ναι. Στα 4 τις κόβω. Με αυτό το ψαλίδι κουζίνας, το οποίο δεν θα βγει στον κήπο όπως είχε βγει παλιά το ψαλίδι της κουζίνας και μάσεψε. Η κυπριακή λέξη μασεύω σημαίνει ότι έπαψε να είναι αιχμηρό και να είναι κοφτερό. Θυμάστε που είχαν ένα κυπουρική και σας είπα αυτό ήταν ένα παλιό ψαλίδι κουζίνα στο οποίο τώρα γίνεται ψαλίδι κήπου επειδή κάποιος δεν λέμε ποιος παλιά, μια παλιά κυβέρνηση το είχε βγάλει στον κήπο το ψαλίδι της κουζίνας.
Ο λόγος που τις κόβω σαν κοινάνες είναι γιατί μου αρέσει να είναι μικρά κομματάκια και ίσως είμαι και τεμπέλα για να κόβω σαν κοινάνες στο πιάτο μου. Και αν δεν ήμουν πολύ τεμπέλα και είχα περισσότερο χρόνο, θα αγόραζα φρέσκες σαν κοινάνες και θα τις εκαθάριζα και θα μαύριζαν τα χέρια μου. Εντάξει, σαν κοινάνες μου αρέσουν πάρα πολύ ως τροφή. Μου θυμίζουν λίγο τα μανιτάρια σαν κοινάνες. Είναι πολύ θρεπτικές και νόστιμες. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι μπορεί να κοπώ και θα έχει και δίκιο αν το πει. Αλλά επειδή έχω και μία δερματίτιδα εξεπαφής δικαιολογίες, βαριέμαι τώρα να γυρίζω την κάμερα και να βάλω την επιφάνεια εγκοπής. Είδατε που έμαθα τη λέξη, την επιφάνεια εγκοπής, για να κόψω τις αγκινάρες στα τέσσερα. Έτσι πήρα το ψαλίδι μου, μια εύκολη λύση. Μερικές φορές όμως τα εύκολα είναι τα δύσκολα, όπως λέμε και για τα ψυχολογικά, το ίδιο και για τα μαγειρευτικά. Και με αυτόν τον τρόπο να αγγίζω τις κατεψυγμένες αγκινάρες και καταψύγχων τα δάχτυλά μου. Το μωρό μου είναι ήσυχο. Είδατε, άμα έχω ένα μωρό κάθε φορά μέσα στο σπίτι, είναι ήσυχο. Άμα έχεις δύο, τρία, είναι πιο ζωηρά. Ναι. Εντάξει, βλέπω τώρα τον πιζέλιν, το κυπριακό μας το καθάρισε κυρία, ότι είναι πολύ πιο μεγάλο από το βιζέλιν που παίρνουμε το κατεψυγμένο, δεν είναι κυπριακό, είναι εισαγόμενο. Ξέρω σε όποιες χώρες έρχεται. Η κοιλία του βιζελιού που συνήθως αγοράζουμε το κατεψυγμένο είναι πιο μικρό. Θυμάμαι η μάμα μου κάνει πολλά συχνά, ειδικά στην νηστεία του Πάσχα κάνει το φαγητό με αγκινάδες, φρέσκες, βιζέλι φρέσκο, γιατί πάνω μου σιγά μην βάλει κατεψυγμένα. Αγκινάρες φρέσκες, πιζέλι φρέσκο, πανατούλες, καρότα και φτιάχνει ένα ωραιότατο κοκκινιστό κατσαρόλα στο οποίο συνήθως το σερβίρει μαζί με μαλάκια να κάνει, ξέρω εγώ, χταπόδι κρασάτο ή σουπικές κρασάτες, μυστήσιμα φαγητά. Να κάνει ξεχωριστό φαγητό το χταπόδι με τις σουπικές. Ξεχωριστό φαγητό το μπιζέλι, τις πατατούλες και τα καροτάκια και τις αγκιναρούλες. Έχω κόψει τις αγκιναρούλες σε μικρά κομμάτια και βλέπετε το μπιζέλι πόσο μεγάλο είναι. Ωραίο. Βάζουμε εκεί το μπιζέλι και διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λάκι και το μικρότερο ταψί, αλλά η μαμά είναι, είπαμε, large το λέμε τώρα. Για να είμαι ειλικρινής και για να είμαι και υγιεινή, επειδή έχει πιάσει λίγο από κάτω το, επειδή ξέχασε το φαγητό, επειδή έχει πιάσει από κάτω το κρεμμύδι και το σκόρδο, για να μην φάμε τα καμένα, θα το μεταφέρω από το μεγάλο ταψί στο κανονικό μεγέθος ταψί που θα έπρεπε να το βάλω από την αρχή. Άμα δείτε εδώ στον πάτο του ταψιού, στις άκρες, επειδή το άφησα περισσότερη ώρα, κάηκαν τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Αυτά τα καμένα δεν τα θέλουμε μέσα στο φαγητό μας. Παρόλο που δίνουν και ωραία γεύση. Κυρία κούκλα, τι κάνεις? Προσπαθώ να βάλω μία ζωή. Από τι? Στο διάβασμα. Στο διάβασμα, έχεις και διάβασμα, είσαι και μητήτρια. Ναι. Έχεις και διάβασμα, Κυριακή. Κάτι λίγο. Εσύ έχεις διάβασμα. Να, κοιτάξτε που είχε να πάξει στον πάτο το ταψίν αυτό, επειδή το άφησα περισσότερη ώρα. Τα υγρά εξαρνίστηκαν και άπαξε να λέμε στέλνουμε το φαγητό μας να είναι υγιεινό. Οπότε τα καμένα τα αφήσαμε στον πάτο του άλλου ταψίν και τώρα βάζουμε το κανονικό του ταψίν. Και θα έχουμε απλώς να πλέγουμε ένα ταψίν περισσότερο. Έχουμε παγάκια. Παγάκια, έχουμε δύο σακούλες του παγάκια στο θάλαμο. Πώς το πιάσαμε? Το ένα είναι από πριν και το άλλο είναι από τώρα. Έφερα το τίποτα και λίγο.
Χωρίς ζάχαρη. Ναι. Μπράβο. Πού το. Μπράβο, το ρόδι είναι πολύ καλό. Τούτο πρέπει να... Εντάξει, είσαι ένα μικρή. Αλάκι μου! Συγγνώμη! Αφού πατάς άμα μπαίνει μες στα πόθηκια. Συγγνώμη που σε πάτησα. Γιατί φάεις μες στα πόθηκια. Γιατί είναι σκύλος. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω και το Thermomix. Το Thermomix είναι μια συσκευή πανάκριβη την οποία μου την αγόρασε πρώην δεκαετία η μάνα μου, όταν μου την αγόρασε την Εσνόμπαρα. Το 2010, ναι. Η Κυριακή έχει κάνει μαγειρέματα μέσα στο Thermomix, έχει κάνει γλυκά. Εγώ το Thermomix το χρησιμοποιώ για τρία βασικά πράγματα. Το ένα είναι. Μπορεί να κοιτάξει εσύ. Το ένα είναι για να κρύβω τα τυριά. Να λύσω τα τυριά. Χρησιμοποιάς το για κάτι που μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πλέον. Ναι. Το δεύτερο μου το χρησιμοποιώ είναι για να αλέσω τις ντομάτες όπως τώρα. Μερικές φορές το χρησιμοποιώ και για να ψιλοκόβει κρεμμύδι και σκόρδο και να το τηγανίζει, γιατί το Thermomix ψήνει κιόλας. Το χρησιμοποιώ για να φτιάξω την σάλτσα, την μπεσαμέλ. Τον πουρέ φτιάχνω στο Thermomix. Λοιπόν, έχω βάλει μέσα τις φρέσκες ντομάτες και θα βάλουμε και λίγο λευκό κρασί. Το λευκό κρασί είναι πολύ ωραία γεύση. Έχουμε αυτόν το ημίξιρο λευκό κρασί που είναι σε κουτί. Το βάλουμε μέσα στο Thermomix. Βάλουμε και λίγο πιπέρι. Μου αρέσει πολύ το πιπέρι εμένα. Κυριακή, σ' αρέσει το πιπέρι. Mm. Εντάξει, είναι καλός ο καφές σου. Ήταν πολύ ωραίος ο καφές μου και σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα βάλουμε και λίγο πιπέρι λάκι. Άκουσα ότι στους σκύλους δεν αρέσει το πιπέρι. Είσαι όμως κουταλάκι πολύχρωμα πιπέρι, γιατί είναι πάρα πολύ καλό μπλέντερ αυτό, εκτός το ότι ψήνει. Αλέθη κιόλας. Περιττώ να σας πω ότι ο πατέρας μου έχει τον εντελώς καινούργιο μοντέλο μου, είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, δεν είναι πλήρως ακόμα. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Είναι! Το αυτοματοποιημένο σημαίνει ότι κάνει τα μόνο του. Θα βάλουμε και λίγη ρίγανη. Έχει και συνταγές στο καινούργιο. Δεν έχει φαγητό μου να μην του πάει ρίγανη. Και θα βάλουμε και λίγο αλάτι. Ένα κουταλάκι. Το ένα αλάτι της θάλασσας που έχω εδώ. Άντε, βάλουμε ακόμα λίγο. Είναι αρνί. Αν θέλεις κρέας, πιέσαι να φάεις. Ψημένο κρέας. Θέλεις. Όχι. Επειδή έχω χάσει το καπάκι να πω πάνω, βάζω ένα μικετάκι. Έχασες το καπάκι. Κατά λάθος αλέσαμε τον μια φορά. Α, τι είναι το καπάκι. Ποιο καπάκι θα είχαν, παιδί μου. Ξέρω εγώ. Τα υπόλοιπα που είχα βάλει μέσα. Βασικά το πιπέρι δεν ήθελα να λεστεί. Περιχύνω αυτόν τον ζωμό που είναι φρέσκες ντομάτες αλεσμένες. Και μέσα και πιπέρι μου το βάλαμε να λεστεί. Εμένα μου κάνει το Thermomix έτσι παλιόν όπως είναι, δεν υπάρχει λόγος. Πάνω από 1000 ευρώ, μάνα ακριβώς. Τότε που το πήρε η μάνα μου, νομίζω ήταν 1000 ευρώ και κάτι. Το καινούργιο πρέπει να είναι 1400-1500. Και τα πουλάνε αυτά από σπίτι σε σπίτι. Μια εταιρεία. Φυσικά είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο με την έννοια του ότι εγώ έχω κάψει πολλές κεφαλές blender. Επειδή είμαι έτσι μια γυναίκα πολύ επίμονη και τα θέλω όλα στο φουλ και ήθελα να λεσθούν εντελώς. Έχω κάψει blender στο οποίο είναι άλεθα σπόρους καφέ. Τώρα μιλάμε τον κύριο τον Λάζαρος Μωρό Λάκη, δηλαδή πριν 24-23 χρόνια. Ναι, θυμάμαι είχα έναν πολύ ωραίο blender της Brown, καινούργιο. Το είχα πάρει, για το είχα πάρει με τα λεφτά του γάμου ναι. Και είχε διάφορα εξαρτήματα, ήταν και μίξερ, είχε και ένα blender
ένα μπλέντερ το οποίο ήταν γυάλινο και ήταν για να λέθει στροφές των παιδιών και καφέ κλπ. Και άλλες ακόκκους καφέ για γαλλικό καφέ που πρέπει να είναι πολύ ψηλή και κάικι. Ενώ αυτό το θέλω μιξό όσο για το χρυσό δεν καίγεται. Φυσικά, τώρα που είμαι στο εξωτερικό, έχω αγοράσει ένα κανονικό μπλέντερ, το έκαψα. Ήταν 15-16 ευρώ, μετά αγοράσα ένα άλλο, δεν προλάβα να το κάψω, επέστρεψα. Εγώ νομίζω ότι θα κάνεις τέτοια φαγητά και χωρίς ακριβές συσκευές. Εμένα μου την έκαμε δώρο η μάνα μου και γι' αυτόν την έχω και τη χρησιμοποιώ. Άρα βλέπετε τώρα, μέσα στο ταψί είναι το κρέας το οποίο έχει ήδη ψηθεί με το κρεμμύδι και το σκόρδο που έχω τσιγαριστεί. Είναι το, οι αγκινάρες οι κομμένες, το φρέσκο το πιζέλιν το οποίο έχει καθαρίσει η κυρία Μαρία. Το κλείνουμε, που είναι το καπάκι του βρελάκι, το καπάκι. Το κλείνουμε με το καπάκι του και το βάζουμε στο φούρνο. Αυτό δεν θα θέλει πάνω από 25 λεπτά. Και πιο κρυοβιδό, έχω στη δυνατή φωτιά σου, 250. Νομίζω ότι εύκολα. Και για να είμαστε σίγουροι ότι θα το κάψουμε, θα το βάλω στους 40 βαθμούς, στους 30 βαθμούς. Και θα επιστρέψουμε μετά με την... το τελειωμένο φαγητό. Λάκη, έφυγε η αλλεργία μου, εξεπαθείς. Έφυγε. Πάντως, εάν πάθαινε αυτό που έπαθα στο πρόσωπο πριν 11 χρόνια, τότε που είχα διαταραχή πανικού, η οποία προκλήθηκε από τις συνεχείς δερματίδες που με είχαν κατατρομάξει, θα επάθαινα πελάρα. Πελάρα. Όταν μου έλεγε η Κυριακή ότι μαμά είναι έτσι το πρόσωπο σου, όμως τώρα καταφέραμε τα. Είδε τι κάνει η χρόνια ψυχοθεραπεία και η αντικαταθλιπτική θεραπεία, δεν μαθαίνεις πελάρα εύκολα. See you later. Πώς το κλείνεις ρε τούτο? Πρέπει να μάθω να το κλείνω ανάποδα. Θα το κλείσω. Πού θα πάει? Θα το κλείσω. Πήγαμε και κάναμε το απόψινό vlog και επιστρέψαμε να δούμε τι μαγειρέψαμε, λακούλι. Το είχα βάλει στο χρονοδιακόπτη, γιατί να το ξεχνούσαμε το φαγητό. Τώρα να δούμε αν είναι έτοιμο. Εντάξει, βλέπω ότι είναι στραβή η κάμερα, ε. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Εγώ έχω βάλει στραβά την κάμερα. Θα είναι πιο ίσια. Που μέχρι του χρόνου θα μάθω να τη χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ανοίγουμε το φούρνο μας, δεν βλέπετε φυσικά γιατί. Σκύβουμε και παίρνουμε το ταψί. Μυρίζει ωραία πάντως. Φαίνεται ψημένο λακούλι. Τώρα θα σας το δείξω. Μπορεί να θέλει ακόμη λίγο. Να πως είναι τώρα. Και μυρίζει και ωραία, ωραία που μυρίζει, ωραία. Ψημένο φαίνεται βρε. Το κρέας είναι σίγουρα ψημένο. Και το μπιζέλι είναι ψημένο, λάκι. Ναι, τα καταφέραμε. Ψήθηκε μόνο του. Κυριακή, το φαγητό είναι έτοιμο. Πόσες ώρες μαγειρεύω? Λοιπόν, το φαγητό είναι έτοιμο, αλλά εγώ θα κάνω ένα τελευταίο finishing touch. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Λένε πως το εμμό ελαιόλαδο είναι ακόμη πιο νόστιμο. Είναι ακόμη πιο υγιεινό από το ψημένο. Θα σας βγάλω από εδώ, από το... Πώς βγαίνει αυτό? Βλέπετε και την αλληλεγγύη μου, μια χαρά είναι η αλληλεγγύη μου. Μια χαρά είναι η αλληλεγγύη μου. Θα βγάζω την κάμερα από το τέτοιο. Και εδώ το φαγητό μας, μέσα στο ταψί. Και φαίνεται ότι είναι ψημένο, μπορεί να δει κάποιος ότι... Αχ, αρέσω. Μπορεί να δει κάποιος ότι οι μπάμιες είναι ψημένες, αυτές είναι οι μπάμιες. Το μπιζέλι, γιατί ωραίο που είναι και μεγάλο. Το μπιζέλι είναι ψημένο και το κρέας είναι μαλακότατο. Θα πάρω μία πιρουνιά για να δω για γεύση. Κόλλι είναι ωραίο. Καλή όρεξη. Θα το βάλω
Το βάλω 5 λεπτά να κοκκινήσει. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ένα λεπτό περίπτερα. Βουλιάζει στα βαθιά νερά. Είμαι και παράφωνη. Τσαπατσούλα μαγείρισα και παράφωνη. Θα το βάλω στο φούρνο για να κοκκινήσει λίγο να ξεροψηθεί από πάνω. Όχι ότι χρειάζεται δηλαδή, αλλά το έχω βάλει στα 10 λεπτά. Ένα λεπτό. Ας ξαναβάλουμε την κάμερα εδώ. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, το φαγητό αυτό είναι κοκκινιστό, άρνη, με φρέσκο μπιζέλι και αγκινάρες και ντομάτα. Επειδή... Τώρα δεν μπορώ να το βάλω στην κάμερα. Τελεία. Ρε Λάκη, πότε θα μάθεις να με βοηθάς να στηρίζω την κάμερα πάνω στο τρυπόδι? Θεάρα. Θα κατάφερα. Λοιπόν, είναι ζαβή ακόμη. Ανακεφαλαιώνοντας. Ένα λεπτό ρε παιδιά, θα το βρω που θα πάει, από εδώ είναι που είναι το. Ανακεφαλαιώνοντας, πήρα το αρνί, πάνω στο αρνί η κατσίκι που ήταν κομμένο σε κομμάτια για σούβλα ήταν, ή για ψητό. Έχω βάλει πιπέρι, αυτό το πιπέρι το πολύχρωμο χρησιμοποιώ, που το κάνω με τον, που το τρίβω το πιπέρι με το μήλο του πιπεριού. Έχω βάλει ρίγανη και ελαιόλαδο. Συνήθως θα μαγειρέψω κάτι με αρνί ή και μπριζόλες χοιρινές, θα μαγειρέψω ή κοτόπουλο. Κάνω αυτό το... αυτά πολύ απλά υλικά, ελαιόλαδο, πιπέρι και ρίγανη, τα βάζω από πριν, που το βράδυ στο ψύγιο, έτσι να απορροφήσει το κρέας. Βάλαμε το φούρνο σε πολύ δυνατή φωτιά. Ξαναλέω, έχω αυτά τα ταψιά που κλείνουν από πάνω και είναι σαν... και είναι και ελαφριά κιόλας. Είναι μεταλλικά ταψιά, αντικολλητικά. Η επίστρωση που έχουν δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν δέρνονται. Και καθαρίζονται και πολύ εύκολα. Το βάζω στο ταψί το αντικολλητικό. Μαζί είναι ψιλοκομμένο, τσατραπάτρα από μένα, κομμένο, κρεμμύδι και σκόρδο. Και το αφήνω για 20-25 λεπτά, το βγάζω 2-3 φορές και το... γυρίζω το κρέας και το προσέχω να μην αρπάξει. Σε αυτό το μαγείρεμα άρπαξε και γι' αυτό αλλάξαμε και τα ψή. Μεταξύ μας αυτά. Μετά παίρνω το μπιζέλι που αν το έκανε η μάνα μου θα το έπαιρνε το φρέσκο το μπιζέλι, το καθάριζε μόνη της. Εμένα μου το καθάρισαν και θα έπαιρνε τις φρέσκες αγκινάρες και τις καθάριζε. Εμένα μου τις καθάρισαν. Πλένω το καθαρισμένο μπιζέλι, κόβω τις αγκινάρες σε κομμάτια. Το κρέας είναι ήδη σχεδόν ψημένο. Είναι ήδη τσιγαρισμένα μέσα στο φούρνο με το ελαιόλαδο και με το κρέας, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Βάζω το μπιζέλι και τις αγκινάρες μέσα και μετά αλέθω στο μπλέντερ, το είχαμε εκεί, το είναι πλήσιμο. Αλέθω στο μπλέντερ φρέσκες ντομάτες, βάζω λίγο λευκό κρασί, ή μη ξέρω αυτό που έχω βρει εγώ, του κουτιού το κρασί, θα βάλουμε το κρασί του που είναι για να πίνουν οι αλκοολικοί στο φαγητό, βάζω αυτό που είναι για φαγητό. Βάζω το κρασί. Βάζω και λίγο πιπέρι έτσι για γεύση, βάζω το αλάτι τότε εκεί στην ντομάτα και το αφήνω άλλο κανένα 20 λεπτό, 30 λεπτό, τώρα τα λεπτά χαίρομαι πολύ χαρίλα, εγώ μαγειρεύω χωρίς με το μάτι και με τη μύτη, άμα μυρίζει καμένο τρέχω. Και γίνεται ο σαν της κατσαρόλας, αλλά με τα ψή που κλείνει. Τα ψή που είναι ανοιχτό θα δυσκολευτούμε να μαγειρέψουμε φαγητό κοκκινιστό, γιατί χρειάζεται, υποθέτω, δεν ξέρω, χρειάζονται και οι ατμοί που είναι μέσα στην κατσαρόλα, μέσα στο ταψί, από το κλειστό ταψί από το φαγητό, για να ψηθεί το φαγητό. Εναλλακτικά, έλα αλλά και να σε δει και σε ένα λίγο κόσμο, γιατί είναι ο σου σεφ, ο βοηθός μου στη μαγειρική, είναι ο Λάκη, ο σου σεφ, ο οποίος είναι μαζί μου σε κάθε βήμα μαγειρέματος. Όμως ο σου σεφ δεν δοκιμάζει από τα φαγητά, γιατί τρώει μόνο σκυλίσια φαγητά. Αγάπη μου, επειδή η μαμά έχει βγάλει αλλεργία από τον ήλιο, να μην την γλύφουμε για λίγες μέρες. Δεν είναι από σένα. Μου το είπε ο αλλεργιολόγος, μου είπε από τον ήλιο είναι και το είχες ξαναπάθει και το 2009. Το ξέχασες και το 10 το είχες ξαναπάθει όταν πήγες γελιοθεραπεία. Τώρα κατά λάθος πήγα γελιοθεραπεία του πρωί, νομίζετε.
κάθισα στη βεράντα, ξέχασα ότι έχει ξεραθεί το passion fruit και δεν είχα σκιά και κάτι ολίγο στο πρόσωπο. Αλλά καλά τα πάμε. Καλά τα πάμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο sous chef, ο οποίος είναι ο βοηθός μου, ο οποίος όταν δεν έχει κανέναν άλλον εδώ στο χώρο είναι φρονιμότατος, όταν έρχεται όμως η Κυριακή είναι ζωηρούλης, γιατί μπερδεύεται, σου λέει ποια να φιλήσω τώρα, ποια να με χαϊδέψει τώρα, ποια να μου δώσει σημασία τώρα, σου λέει η μαμά μου δίνει προσοχή στην Κυριακή, η Κυριακή δίνει προσοχή στη μαμά και ζηλεύει το μωρό. Αυτός είναι ο Λακούλης, ο οποίος τρώει τη σκυλοτροφή του και του αρέσει. Αναλλακτικά, αυτό το φαγητό μπορεί να γίνει είτε στην κατσαρόλα είτε στο φούρνο. Εγώ προτιμάω τα φαγητά του φούρνου γιατί δεν θέλω τόσο πολύ προσοχή σε αυτά τη κατσαρόλα και το ζωανακάτελο. Μπορεί να γίνει νηστίσιμο. Όταν θέλει είναι νηστίσιμο, κάποιο θα ξυλοκόψει τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, θα βάλει με ελαιόλαδο στο ταψί, θα τα αφήσει 10 λεπτά σε δυνατό φούρνο να τσιγαριστούν. Μετά θα βάλει μέσα τον πιζέλι, θα βάλει μέσα τι αγκινάρε, θα βάλει μέσα και κομμένε πατατούλε. Αν θα βάλετε πατατούλες, θα βάλετε πρώτα τις πατατούλες, γιατί οι πατάτες θέλουν περισσότερο να ψηθούν από τον πιζέλι και τις αγκινάρες. Ναι, οι πατάτες είναι ένα φαγητό που θέλει πολύ ώρα να ψηθεί. Εγώ, τελευταίως, έχω υποκαταστήσει τις πατάτες με το κολοκάσι. Σας έχω ξαναδείξει και πέρσι, νομίζω, το κολοκάσι. Το κολοκάσι είναι ένας βολβός που η γεύση του μοιάζει με την πατάτα. Κατά τη γνώμη μου, έχει καλύτερη γεύση από την πατάτα. Έχει περισσότερες φυτικές ίνες και περισσότερη πρωτεΐνη και είναι πολύ πιο υγιεινός. Εγώ θα έκοβα κολοκάσι, άρα θα έβαζα κολοκάσι κομμένο σε κύβους μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο να τσιγαριστούν και όταν μισοψινόταν το κολοκάσι και τσιγαρίζονταν το κρεμμύδι και το σκόρδο, μιλάμε για την νηστίσιμη εκδοχή, τότε βάζουμε τα μπιζέλια και τις αγκινάρες, αλέθουμε τις ντομάτες τις φρέσκες, βάζουμε μέσα και κρασί, βάζουμε μέσα και πιπέρι, τα περιχύνουμε, τα ανακατεύουμε καλά-καλά και τα βάζουμε σε ένα ζεστό φούρνο για μισή ώρα λακκούλι, 25 λεπτά, το παρατηρούμε. Τώρα που σας λέω το κολοκάσι, να σας δείξω ότι μαγείρεψα χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ είχε έρθει ο ξάδερφος μου, ο Μάριος, για να μας φτιάξει τον νεροχύτη του μπάνιου. Ο οποίος είχε πρόβλημα, είχα προσπαθήσει εγώ να το φτιάξω ανεπιτυχώς και ήρθε ο Μάριος και μου λέει: ο Μάριος, θέλω να μου μαγειρέψεις. Οπότε τι έκανα, έκοψα κολοκάσι σε μικρά κομματάκια όπως τις πατατούλες και το τηγάνισα στο ελαιόλαδο και πήρα και κάτι έτοιμα παϊδάκια τα οποία τα έψησα στο φούρνο πάλι στο γκριλ. 20 λεπτά έγιναν τζαμάουα, μωρό μου μην γλύφεις. Δεν νομίζω ότι είσαι που φταίσα. Είναι το μωρό, είναι ο ήλιος. Έτσι είναι το κολοκάσι. Αν για παράδειγμα νηστεύαμε, σήμερα θα μπορούσα να πάρω τα ήδη τηγανισμένα κολοκάσια και να τα βάλω μέσα στο φαγητό. Ή να κόψω, δηλαδή αυτά τα chips από κολοκάσι είναι από το 1 τρίτο του κολοκάσιου. Έγιναν άρπαστα χθες το βράδυ. Ήταν και η Κυριακή, ήταν και μια φίλη της και ήταν και ο Λάκη. Και όση ώρα ήταν το τραπέζι ήταν αταχτούλες και μετά όταν έφυγε ο κόσμος ήταν ο πιο φρόνιμος κούκλος σκύλος. Εδώ επίσης να πω ότι μέσα σε αυτό το ταψί που κλείνει από πάνω το μαύρο, το μεταλλικό, το αντικολλητικό, μαγειρεύω πάρα πολλά φαγητά με τον πολύ απλό τρόπο. Με κρέας για παράδειγμα. Βάζουμε πρώτα το κρέας μαζί με το κρεμμύδι και με το σκόρδο. Έλα λακκούλη, ήρθε η ώρα σου να κατέβεις. Ευχαριστώ πολύ το sous chef. Βάζουμε το κρέας με τον ίδιο τρόπο σε δυνατό φούρνο με ελαιόλαδο και με το κρεμμύδι και με το σκόρδο. Και μετά βάζουμε τα λαχανικά που είναι να βάλουμε. Πολλές φορές βάζω φασολάκι μέσα στο κρέας. Βάζω μπάμιες, αν θα βάλουμε μπάμιες, να κάνουμε μια φορά τις μπάμιες, βάζουμε μέσα και βαλσαμικό ξύδι. Αυτό είναι το μυστικό γεγονός στις μπάμιες. Βάζουμε τα λαχανικά και μετά βάζω, άμα είναι κοκκινιστό το φαγητό, τις ντομάτες, τις αλεσμένες, μαζί με το αλάτι, το πιπέρι κλπ. Κάποιες φορές κάνω μια τέτοια παραλλαγή, σε αυτό το ταψί το κλειστό, με λεμόνι. Το κουνέλι το φτιάχνω έτσι. Κόβω το κουνέλι σε κομμάτια. Το τσιγαρίζω μέσα στο φούρνο με τον τρόπο που έχουμε περιγράψει και μετά βάζω και πατάτες ή κολοκάσια στη δικιά μας την περίπτωση και μετά φτιάχνω ένα σος με φρέσκο λεμόνι, με ελαιόλαδο. Στην περίπτωση του κουνελιού. Ναι, στην περίπτωση του κουνελιού τι κάνω. Στο δείξω άλλη φορά, αλλά στο κουνέλι τι κάνω. Κόβω το κουνέλι. Βάζω μέσα στο blender.
ένα ολόκληρο φρέσκο λεμόνι χωρίς τη φλούδα και χωρίς τα κουκούτσια. Το έχουμε πάθει με τη φλούδα και τα κουκούτσια και είναι πικρό. Ένα κρεμμύδι, κάμποσο σκόρδο, κρασί, ελαιόλαδο και κάνω ένα σος. Και μετά μέσα στο ταψί έχω το κουνέλι λυκωμένο σε κομμάτια. Πολλές είναι για σένα βίντεο. Πότε ξέρω πότε να ξανακάνω βίντεο. Λέει Κυριακή, μάμα, πόσες είναι για σένα βίντεο. Περιχύνω μετά με αυτό το σος λεμονιού και ψήνεται και γίνεται. Αυτά. Μην τα δείχνετε, μην τα μοιράζεστε αυτά τα βίντεο με τον κόσμο, γιατί θα πούμε αυτή τη τσαπατσούλα. Τι θέλετε να σας μάθει αυτή, τι. Φιλιά. Κλείσε, βρε. Κλείσε. Μέχρι να σας πω για τα άλλα φαγητά, έγινε και το φαΐ μας. Σε κοκκίνηση. Να το δείτε κοκκινισμένο σε όλο το μεγαλείο. Ένα λεπτό. Να το. Το βλέπετε. Τώρα θα βγει κατευθείαν από το φούρνο γιατί θα αρπάξει. Αυτό είναι κοκκινιστό αρνί με φρέσκο πιζέλι και αγκινάρες μαγειρεμένα σε ταψί κλειστό στο φούρνο.